Οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλες. Κάτι πρέπει να γίνει. Ζούμε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, η οποία δεν μας επιτρέπει, παρά την αισιοδοξία που υπάρχει για τη σεζόν, να ονειρευόμαστε. Σε τεντωμένο σκηνή λόγω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας ακροβατεί τους τελευταίους μήνες η αγορά και γενικά το επιχειρήν του Ρεθύμνου, με τις ισορροπίες που θα πρέπει να τηρηθούν να είναι εξόχως λεπτές. Εμπορικά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και εστίαση γονατίζουν καθημερινά υπό το βάρος των επιπτώσεων του πολέμου και της ακτίναξης της ενέργειας. Οι απώλειες είναι πάνω από το 60%. Η ουσιαστική δηλαδή οικονομία είναι πάνω από το 60% η απώλεια. Το τελευταίο δίμηνο η αγορά είναι εντελώς άδεια. Δυστυχώς ο καταναλωτής δεν έχει τη διάθεση να βγει να μας επισκεφτεί. Δεν είναι όμως μόνο ο καιρός, είναι ότι δεν έχουν να ξοδέψουν. Με το βλέμμα στραμμένο στην πασχαλινή περίοδο και κυρίως στη νέα τουριστική σεζόν, ο επιχειρηματικός κόσμος του Ρεθύμνου αισιοδοξεί να αναστήσει το τζίρο του, με την απειλή όμως των λουκέτων να εξακολουθεί να πλανάται. Τα λουκέτα έρχονται καθημερινά και βλέπουμε και εδώ στην αγορά κλείνουν μαγαζιά. Αφήνει κάποιος το μαγαζί, αναλαμβάνει κάποιος άλλος, λουκέτα θα έρθουν. Φυσικά, όταν κίνηση δεν υπάρχει, τα λουκέτα θα έρθουν. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τον τουρισμό. Με τεμποδίων και ο χώρος της εστίασης προσπαθεί να επιβιώσει κόντρα στην αύξηση της ενέργειας, των τιμών των πρώτων υλών και κυρίως των φαινομένων εσφροκέρδειας. Αρκετοί ρεθυμιώτες επαγγελματίες περιορίζουν ήδη το μενού στα καταστήματά τους, ενώ αναπόφευκτη θα είναι τον Απρίλιο ή έστω και μικρή αύξηση των τιμών. Αυτό το οποίο ισχύει στους χώρους μας είναι η μείωση των μενού, δηλαδή η μείωση των ειδών προσφοράς, για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τα πράγματα, και από την άλλη μεριά μετακυλούμε, θα μετακυλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει, αλλά από 1η Απριλίου δεν μας παίρνει άλλο και θα το κάνουμε, θα μετακυλήσουμε το κόστος των πρώτων υλών εις βάρος της τιμής πώλησης. Δυστυχώς είναι πάνω τα χτυπήματα, το ένα πίσω από το άλλο. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ψυχραιμία, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να δούμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Να κοιτάξουμε μπροστά, δηλαδή πέρα από το δέντρο, να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, σίγουρα τα οικονομικά όλων των επιχειρήσεων είναι σε άθλια κατάσταση. Υποφέρει και ο κόσμος και γενικότερα μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι έχουν να δουλέψουν πάρα πολύ καιρό. Απέτηση του ρεθμιώτικου επιχειρήν είναι να μπει άμεσα φρένο στην εσχροκέρδεια πριν καταρρεύσει η κινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας.